Ένατο συνέδριο και έκθεση εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Επιχειρηματίες και στελέχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα του logistics περιγράφουν τρόπους για το πώς η κάθε επιχείρηση μπορεί, βελτιώνοντας τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της, να επωφεληθεί και να αυξήσει τα κέρδη της. Η ΣΥΤΑ συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, προσφέροντας στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των υπηρεσιών cloud. Οι λύσεις που προσφέρουν οι υπηρεσίες cloud της ΣΥΤΑ αφορούν την ηλεκτρονική επικοινωνία, τα λογιστικά συστήματα, τον έλεγχο αποθεμάτων, όπως επίσης και θέματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, στόλων οχημάτων, εγκαταστάσεων και σημείων πώλησης. Σε μια εποχή με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, η ΣΥΤΑ μπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, να κάνει καλύτερη διαχείριση των οικονομικών της και να αυξήσει τα κέρδη της. Με τις υπηρεσίες cloud της ΣΥΤΑ, οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να πετύχουν βελτιστοποίηση των εργασιών τους, πρόσβαση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε, ευελιξία, ασφάλεια των δεδομένων τους, γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση, δωρεάν αναβαθμίσεις και την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη. Δύο είναι οι βασικές στρατηγικές με τις οποίες μπορούμε να μειώσουμε κόστη και να αλλάξουμε κερδοφορία. Η μία είναι η καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων, όπου κοιτώντας πραγματικά με καινούργιες τεχνικές, ABC, Pareto, τα αποθέματά μας μπορούμε να μειώνουμε τα αποθέματα πετυχαίνοντας καλύτερο service, και η άλλη είναι διαμέσου χρησιμοποιώντας outsourced, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες 3PL, να έχουμε και καλύτερο κόστος, αλλά και πολλές φορές να πηγαίνουμε σε πελάτες οι οποίοι πριν μας φαινόντουσαν ασύμφοροι. Άρα με αυτές τις δύο βασικές στρατηγικές έχουμε βελτίωση στο κόστος και άρα στην κερδοφορία της επιχείρησης. Γενικά οι επιχειρήσεις με τη χρησιμοποίηση του ICT, δηλαδή μηχανογραφώντας όλες τις υπηρεσίες που αφορούν συγκεκριμένα την εφοδιαστική αλυσίδα, μειώνουν οπωσδήποτε τα λάθη, αυξάνεται πολύ σοβαρά η ταχύτητα και η διεκπαιρέωση όλων των εργασιών και κερδίζουν πολύ σε χρόνο και σε διάφορους άλλους πόρους της επιχείρησης. Πιστεύω ότι πλέον δεν είναι πολυτέλεια η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την τεχνολογία, αλλά είναι πλέον μια αναγκαιότητα. Με τις λύσεις τεχνολογίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτές έχουν επηρεάσει από τη δεκαετία του 1990 όλες τις εταιρείες παγκοσμίως και πιο συγκεκριμένα η SAP με τις λύσεις της SAP, ERP και Supply Chain Management, οι οποίες αυξάνουν την ευελιξία αυτής της όλης διαδικασίας. Με τις σύγχρονες επίσης τεχνολογίες όπως το Internet of Things, το Cloud, το GPS και όλες αυτές οι τεχνολογίες θα αλλάξουν δραματικά την εξέλιξη αυτού του τομέα μέσα στα επόμενα χρόνια. Η εκπαίδευση των οδηγών είναι σημαντική στη μείωση των εξόδων, αλλά είναι απαραίτητη εισαγωγή της τεχνολογίας για επιτήρηση και υποβοήθηση των οδηγών, που σε συνδυασμό μπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται οι φθορές των οχημάτων και μειώνεται η πιθανότητα για δυστυχήματα που στοιχίζουν στην εταιρεία χρόνο και λεφτά. Θα προσομοιάζα την εφοδιαστική αλυσίδα κάθε επιχείρησης με το μυϊκό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Το μυϊκό σύστημα πρέπει να είναι αποδοτικό με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Με τον ίδιο τρόπο, η εφοδιαστική αλυσίδα μιας επιχείρησης πρέπει να μπορεί να φέρει εις πέρας το απαιτούμενο έργο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Εξορισμού η εφοδιαστική αλυσίδα εμπλέκεται σε όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας. Άρα λοιπόν με την καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επέρθει και μείωση των λειτουργικών εξόδων αλλά και αύξηση των πωλήσεων. Θα απαντήσω στην ερώτησή σας δίδοντας σαν παράδειγμα την εταιρεία μας. Η εφοδιαστική αλυσίδα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα σημαντικών και νευραλγικών εργασιών που ξεκινά από παραγγελίες στους προμηθευτές, παραγγελίες στο εσωτερικό τμήμα αποθεμάτων της εταιρείας μας και καταλήγει στην παράδοση παραγγελιών στους τελικούς χρήστες, δηλαδή στους πελάτες μας. Μετά από 20 χρόνια πείρας και μέσα στα σημερινά πλαίσια και συνθήκες που επικρατούν στην κυπριακή αγορά, βελτιώνουμε συνεχώς τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιώντας μία πελατοκεντρική προσέγγιση, με απότερο σκοπό την απόλυτη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών μας. Καταρχήν θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα μειώνει τα δεσμευμένα κεφάλαια που έχει για αποθέματα.
αποφεύγει τις ελλείψεις εμπορευμάτων με καταστροφικές συνέπειες που επιφέρουν στις πωλήσεις και μπορεί, μειώνοντας το κόστος, οπωσδήποτε αυξάνει το επίπεδο εξυπηρετήσεις των πελατών, που είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις μας, αλλά μειώνοντας το κόστος που βαραίνει κάθε προϊόν ξεχωριστά και συνολικά, το πιο σημαντικό είναι ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξερευνήσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης. Καταρχήν, όλοι ξέρουμε από που ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα κέρδη αυξάνοντας τις πωλήσεις λόγω της του συμπιεσμού των κερδών και της δύσκολων οικονομικών συνθήκων αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε επίσης ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι καθαρό κόστος σε μια επιχείρηση και έτσι το μόνο που μας μένει είναι να διαχειριστούμε πιο βελτιστά την διαφυγιστή μας αλυσίδα, χρησιμοποιώντας για εμάς, που ως Mantis είμαστε πληροφορική εταιρεία, μηχανογραφημένες λύσεις. Τώρα πώς να το κάνουμε αυτό? Πρέπει να μετρήσουμε την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση διεθνείς πρακτικές και εμπειρούς ίσως logisticians, να βρούμε τα σημεία στα οποία χρήζουν βελτίωση. Αφού τα βρούμε αυτά, πρέπει να βάλουμε έναν στρατηγικό πλάνο με χρονοδιαγράμματα τα οποία να είναι εφικτά, αλλά και χρησιμοποιώντας άτομα, εξωτερικούς συνεργάτες δηλαδή, οι οποίοι μπορούν και έχουν την εμπειρία να βοηθήσουν την επιχείρηση. Εμείς ως PrimeTel, ως Telecom Provider, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες, μπορούμε να βοηθήσουμε την κάθε επιχείρηση να ελέγξει καλύτερα τα σημεία διανομής της, τον τρόπο με τον οποίο διανέμει τα προϊόντα της, με τις υπηρεσίες machine to machine και να έχει άμεση αναφορά του στόλου, πού βρίσκεται, ασφάλεια του εμπορεύματος, καλή οδηγική συμπεριφορά, μείωση των καυσίμων και πολλά άλλα πράγματα που θα τη βοηθήσουν να μειώσει τα κόστη έως και 25%. Το κυριότερο είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιο αρχικό κόστος επένδυσης, οπότε βοηθάει αυτό τις επιχειρήσεις να μην προβούν σε προσιτά έξοδα σε δύσκολους καιρούς. Απλά να έχουν με πολύ μικρά πάγια από την αρχή της συνεργασίας τους μαζί μας έλεγχο, πλήρη έλεγχο της διανομής τους, των εμπορευμάτων τους και όλα αυτά που συμπεριλαμβάνουν στη λύση machine to machine που προσφέρει PrimeTel. Καταρχήν, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση των κερδών της κάθε επιχείρησης, μιας και το κόστος του τελικού προϊόντος, το μεγαλύτερο μέρος αυτού, περιλαμβάνει αρκετά κόστη από τη εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και αλλαγές στο περιβάλλον, αφού οι πωλήσεις πλέον δεν έρχονται με τον ίδιο τρόπο που έρχονται στο παρελθόν, πολύ πιο δύσκολα και ο ίδιος ο καταναλωτής έχει αλλάξει, δηλαδή είναι πιο απαιτητικός, έχει λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα, έχει περισσότερη ενημέρωση και είναι λιγότερο πιστός στις εταιρείες και στα brands. Άρα η κάθε εταιρεία καλείται να αναθεωρήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα, προσαρμόζοντας αυτήν στις ανάγκες και προκλήσεις του περιβάλλοντος. EY ονομάζει αυτό το μοντέλο της επανεφεύρεσης Supply Chain Reinvention. Ο Δημήτρης Παρσής, Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ των Γενικών Ασφαλιών Κύπρου, ανέφερε πως μπορεί ένας πελάτης να ασφαλίσει την εταιρεία του σωστά και ολοκληρωμένα. Όταν κάποιος αγοράζει μια ασφάλεια, στη τελική ανάλυση αγοράζει την αξιοπιστία. Άρα η επιλογή θα πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε όμοι γίνεται ο συμβεί κάτι κακό, η εταιρεία που έχει δεσμευτεί απέναντι στον πελάτη να ασφαλίσει τα αντικείμενα, τη ροή της εργασίας, να ανταποκριθεί γρήγορα, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Άρα εμείς πιστεύουμε στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου ότι τηρούμε αυτή την υπόσχεση και ασφαλίζουμε σωστά, αξιολογούμε τον κίνδυνο μέσω της Munich Re με σωστά κριτήρια και όταν καλεστούμε να ανταποκριθούμε είμαστε και δίκαιοι και επαγγελματικοί και αν θέλετε ικανοποιούμε όλα τα αιτήματα του πελάτη.